Και να ρωτήσω, κύριε Κυριαζίδη, γιατί αυτή η αιμονή σας στο να μην έρθουν πρόσφυγες, δεδομένου ότι συζητιέται στην τοπική κοινωνία από πολύ μεγάλη μερίδα συμπολιτών μας ως θετικό, αν θέλετε, αυτό το να μην έρχονται οι πρόσφυγες στη Δράμα. Τι άλλο μπορεί να παίζει το οποίο είναι επικίνδυνο ή, αν θέλετε, δεν είναι και τόσο εποφελή για τον τόπο το δικό μας? Να αφαιρέσω από οποιονδήποτε τη σκέψη ή την καταφορά σε ό,τι αφορά την ανθρωπιστική αντιμετώπιση του ζητήματος. Αλίμονο, κανείς να αντιτίθεται σε οικογένειες, σε ανθρώπους που αναζητούν την επιβίωσή τους. Απ' την άλλη πλευρά όμως είναι χρέος της πολιτείας και βλέπετε ότι δυστυχώς αυτό το κράτος, αυτή η πολιτεία δεν διασφαλίζει ούτε τα του οίκου της. Πολύ περισσότερο είναι αδύναμη να διασφαλίσει για μεγάλο χρονικό διάστημα μία τέτοια ροή που έχει να κάνει με χιλιάδες ανθρώπους. Άρα λοιπόν εδώ η δική μου αρχικά αντίδραση και θα συνεχίσει να είναι και αντίσταση είναι το γεγονός ότι η Δράμα πλήρωσε σε εισαγωγικά το δικό της κόστος σε ό,τι αφορά, το δικό της θύμα σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό παύλα προσφυγικό από πολύ πιο μπροστά, δηλαδή από το 2013. Και από την άλλη πλευρά, επειδή βρισκόμαστε στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, θέλει και μια ιδιαίτερη προσοχή, διότι στο νου μας δεν έχουμε μια προσωρινή αντιμετώπιση ενός ζητήματος, μιας εβδομάδας, ενός μηνός, πλέον μιλάμε για χρόνια. Ήδη αυτοί που έχουν εγκατασταθεί στην Καβάλα, σε εισαγωγικά η βοηθή του όλου έργου, έχουν κάνει σύμβαση για 2 χρόνια. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτό θα έχει μάκρους. Ταυτοχρόνως θα πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι τυχερή άτυχη η Δράμα, διότι έχει και μία δίωδο προς τη Βουλγαρία, ενώ την εξοχή, και δυστυχώς, επειδή οι άνθρωποι αυτοί ως πρόσφυγες θα μπορούν να κινούνται ελεύθερα, ότι άλλοι θα κινηθούν προς το εσωτερικό σταθμό, άλλοι στα ΚΤΕΛ και άλλοι θα κάνουν το stop προς τη Βουλγαρία. Ανοίγουμε ένα τεράστιο ζήτημα.